1, 2, 3, 4. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Κυριάκο Χαριτάκη. Είναι κινηματογραφιστής και ένα από τα άτομα που πέφτουμε συνέχεια πάνω του τις μέρες του φεστιβάλ. Δυστυχώς φέτος τα λέμε εξ αποστάσεως. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καλησπέρα, Κατερίνα. Ξέρουμε ότι ο ρόλος στο φεστιβάλ δεν είναι ένας. Είσαι υπεύθυνος του κινηματογραφικού εργαστηρίου Μυθοπλασίας από το 2013. Πραγματοποιεί σεμινάρια σε ομάδες σχολείων εκτός πύργου, σε παιδιά που επισκέπτονται κάθε χρόνο το φεστιβάλ. Σωστά. Και φέτος συντονίζεις και το Mythos Project μαζί με τους Ολλανδούς, που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά διαδικτυακά. Πες μας λίγα πράγματα. Σωστά. Για το Mythos Project. Πώς θα γίνει φέτος? Λοιπόν, το Mythos Project στην 10η του χρονιά, το μεγαλύτερο διεθνές εργαστήριο κινηματογράφου για παιδιά και νέους, το Mythos Project, όπως είπες πολύ σωστά, θα γίνει διαδικτυακά λόγω της κατάστασης, όπου όλο το φεστιβάλ θα γίνει διαδικτυακά. Τώρα, το κατά πόσο είναι εύκολο να κάνεις ένα εργαστήριο κινηματογράφου διαδικτυακά, δηλαδή κατά πόσο είναι εύκολο να κάνεις μια ταινία διαδικτυακά, αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούμε να απαντήσουμε μέσα σε λίγες μέρες που θα δούμε τις ταινίες των παιδιών. Η ανταπόκριση των παιδιών είναι η ίδια σε σχέση με τις άλλες χρονιές? Κοίτα, αυτή τη στιγμή είναι κάπου στα 30-33 παιδιά τα οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή και θα χωριστούν σε ομάδες. Σίγουρα δεν είναι τα 100 παιδιά τα οποία είχε παραπάνω, τα οποία είχαμε τα τελευταία χρόνια στον πύργο. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι το 30% όπου και είναι, είναι ένα καλό ποσοστό, γιατί έτσι είναι και πιο διαχειρίσιμο. Δηλαδή, στο μας βολεύει τελικά που η συμμετοχή είναι τέτοια. Πόσο δύσκολο πιστεύεις ότι είναι να πραγματοποιηθεί μια συλλογική δουλειά παιδιών, μια ταινία στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ είμαστε εξ αποστάσεως? Και τα παιδιά δηλαδή δεν είναι μαζί. Ξέρουμε το Mythos Project κάθε χρόνο. Είμαστε ομάδες, γυρίζουμε στον πύργο, κάνουμε ταινίες. Φέτος, πώς πιστεύεις ότι θα πάει όλο αυτό? Είναι δύσκολο έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, ανεξάρτητα με το αν λέγεται Μύθος, αν λέγεται εργαστήριο, αν λέγεται μεγάλη παραγωγή, ό,τι είναι. Όταν πεις ότι κάνω ταινία και έχω κάποιες ειδικότητες και έχω άτομα, και από τη στιγμή που είσαι να κάνεις με ανθρώπους, έτσι, γιατί ο καθένας προσφέρει την υπηρεσία του και το χρόνο του κλπ., όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι μαζί. Έτσι. Πώς θα υπάρχει αυτός που θα τραβήξει η κάμερα τον ηθοποιό αν δεν τον έχει μπροστά του, για παράδειγμα? Αυτό από μόνο το κάνει δύσκολο. Από εκεί και πέρα έχουμε θέσει ένα challenge, ας το πούμε έτσι, μια πρόκληση για τους νέους συμμετέχοντες του Mythos, να δούμε πώς θα καταφέρουν, τους έχουμε δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές βέβαια, πώς θα καταφέρουν να κάνουν κάποια ταινία ή κάποιες ταινίες, όχι μόνο μία. Θεωρείς παιδιά... και να πούμε, για να καταλάβουν οι υπόλοιποι, ότι τα παιδιά αυτά είναι απομακρυσμένα, είναι ο καθένας σπίτι του. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχουν 10 συμμετέχοντες από Ολλανδία, αλλά ακόμα και αυτοί είναι από το σπίτι τους. Υπάρχουν κάποια παιδιά από Ελλάδα, αλλά ακόμα και αυτά είναι από το σπίτι τους. Παιδιά που δεν είχαν... Δηλαδή, δεν θα βρεθούν μαζί. Παιδιά που δεν είχαν συμμετάσχει ξανά άλλες χρονιές στο Mythos Project, θεωρείς ότι θα δυσκολευτούν φέτος? Δεν ξέρω. Συνήθως το Mythos Project έχει παιδιά τα οποία γνωρίζουν από κινηματογράφο, έχουν κάνει τουλάχιστον μία ταινία μόνοι τους, οπότε έχουν μία ιδέα. Από εκεί και πέρα, για αυτούς που δεν έχουν ζήσει το Mythos από κοντά, ίσως και να μην δυσκολευτούν. Ναι. Επειδή δεν ξέρουν πώς είναι να είσαι με τους άλλους στο Mythos, ίσως να το δουν λίγο διαφορετικά. Να πούνε ότι, εντάξει, σπίτι μου έκανα μόνος μου ταινία, μήπως μπορώ να την κάνω και για το Mythos. Ναι. Τι ξέρω, ανάλογα πώς έχει δουλέψει ο καθένας ως τώρα.
Ελπίζω να τα πούμε και μετά το φεστιβάλ. Θα έχεις πολλά να μας πεις από την εμπειρία σου. Ω, σίγουρα. Συμμετέχεις κάθε χρόνο και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, το οποίο φέτος έγινε online, αλλά έγινε και διαζώσεις. Ποια η γνώμη σου από αυτό που έχεις βιώσει ως τώρα με το online και τι περιμένεις να βιώσεις στο φετινό φεστιβάλ? Κοίτα, το φεστιβάλ από μόνο του δεν γίνεται, για να είναι φεστιβάλ, δεν γίνεται να είναι μόνο online. Δεν μπορείς να πεις ότι το κάνω φεστιβάλ online και είναι φεστιβάλ. Το φεστιβάλ είναι άνθρωποι, είναι εμπειρίες, είναι... Βλέπουμε ένας τον άλλον, μιλάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις από κοντά. Σε βλέπω και με βλέπεις. Αυτό είναι το φεστιβάλ. Και μάλιστα πόσο μάλλον το φεστιβάλ Ολυμπίας, το φεστιβάλ Χανίων, που δεν προσφέρουν μόνο προβολές, αλλά προσφέρουν και χίλια δύο άλλα πράγματα μαζί με εργαστήρια, μαζί με θέσεις, μαζί με οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Οπότε το να πεις ότι κάνω, ότι μάλλον έχω κάποιες ταινίες, οποίες δείχνω σε μια οθόνη, ακόμα και μόνο αυτό να έχεις, δεν είναι το ίδιο από το να βλέπεις το σπίτι σου, να το βλέπεις σε μια μεγάλη οθόνη. Όπως σε κάποιο σινεμά. Το υπέροχο σινεμά στην Αμαλιάδα που έχετε, για παράδειγμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φέτος δυστυχώς, με το να μην υπάρχει αυτός ο κόσμος από κοντά και για τα παιδιά, έτσι, γιατί το μεγαλύτερο κοινό του Φεστιβάλ Ολυμπίας είναι τα παιδιά. Σίγουρα. Και αυτό που περιμένουν κάθε χρόνο να γίνει, να βρεθούν μεταξύ τους, να κάνουν τις ταινίες τους και να περάσουν όμορφα, γιατί αυτό θέλουν, αυτό το δεκαήμερο να περάσουν όμορφα με τους φίλους τους, δυστυχώς αυτό φέτος δεν θα υπάρξει. Οπότε θα πάει για του χρόνου. Εντάξει. Είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν κάνουμε φεστιβάλ. Και το ένα και το άλλο φεστιβάλ που αναφέραμε δίνουν το παρόν, λένε ότι είμαστε εδώ πέρα. Αυτές είναι οι ταινίες μας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να, το μύθος, ας πούμε, δεν το αφήσαμε. Ναι. Δυστυχώς, το εργαστήριο που κάνω εγώ δεν μπορούσε να γίνει. Εκ των πραγμάτων. Από εκεί πέρα, εντάξει. Προσαρμοζόμαστε και προχωράμε. Και εμείς στο Ζιζάνια αυτό παρατηρώ, ότι βάζουμε πάνω το συναισθηματικό και μετά το τεχνικό κομμάτι του φεστιβάλ φέτος. Θα μας λύσουν πολλά πράγματα σίγουρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα. Ελπίζω να είναι η τελευταία μας συνέντευξη πίσω από την οθόνη. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ. Δεν θα το κάνεις καν μοντάζ, το ξέρεις. Ναι.